Κι άλλη ιστορία. Αλλά στο τέλος όμως, όχι. Επειδή ήμουν και καθηγητής, θα σας βάλω να γράψετε διαγώνισμα. Δεν γίνεται. Θα πω ιστορίες και μετά θα σας πω για να μου πείτε τι ιστορίες σας είπα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη στην ιστορία. Τελειώνουμε τη λειτουργία στον Αγιώργη τον Κουδουνά. Είμαι με ένα ζευγάρι που το αγόρι ήταν από εκεί, είχε σχέση με την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα με σπίτι δικό του εκεί και με όλα αυτά, με υπό άλλα στοιχεία, δεν κάνει. Και ξέρει και τα τουρκικά, κατεβαίνουμε κάτω και λέει πάμε να φάμε. Αλλά θα σου έχω λέει μία εκπλήξη, παπά Χριστό. Πηγαίνουμε λοιπόν σε ένα μαγαζάκι, ταβερνάκι με κιοφτέδες. Υπέροχοι κιοφτέδες στην πόλη. Υπέροχοι και πετανόστιμοι οι κιοφτέδες. Μόλις μας βλέπει το αφεντικό, κάνει νόημα να πάμε από την πίσω πλευρά. Εκεί είχε ένα μικρό δωματιάκι και καθόμαστε εκεί μόνοι μας, η παρέα. Τέσσερα άτομα, εγώ με το γιο μου και το άλλο το ζευγαράκι. Κάποια στιγμή έρχεται το αφεντικό, κοπανάει μία την πόρτα δυνατά με το πόδι του πίσω, κλείνει, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια μου και βάζει τα κλάματα. Κλάμα, κλάμα, κλάμα. Μου σκέψαν τα ράσα μου 10 λεπτά. Σηκώνεται, με κοιτάει και λέει «Για αυτούς εδώ Αλής, για μας Ηλίας, παπά να εξομολογηθώ». Και εξομολογήθηκε. Υπέροχο. Περνάνε 4-5 χρόνια. Ξαναπάω με άλλη παρέα. Ψάχνω όπως θυμόμουν το μαγαζί του. Θέλω να τον δω ξανά. Τον Ηλία μου. Δεν τον βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι ψάχνω δεξιά-αριστερά με την παρέα μου. Αρχίζει παρέα λίγο να με κοροϊδεύει, ήταν και τα παιδιά μου και τα δυο. Παπά άρχισε το Αλτσχάιμερ, τούτο εκείνο, πόρε λέω, θα αποδείξω ότι άρχισε όντως. Για κάποια στιγμή έρχεται κάποιος στο αυτί και μου λέει «Ψάχνεις τον Ηλία με τις κεφτέδες, ανοίγει καινούριο μαγαζί μες στο στενό». Πάω, με βλέπει, τρελαίνεται, αγκαλιές, φιλιά. Αγκαλιές, φιλιά, αγκαλιές, φιλιά. Και στενοχωριέται μετά, γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμο το μαγαζί να μας κεράσει κεφτέδες. Και μου λέει, «Παπά, να πας κάτω στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένω να πάρουν και αυτή η ευχούλα». Και πάω κάτω στο μαγαζί, δεν θα πω τι μαγαζί ήταν, γιατί είναι χαρακτηριστικό στην περιοχή, μην τους εκθέσω τους ανθρώπους, και είναι καμιά δεκαριά, κλείσαν την πόρτα, πήραν την ευχή, τους διάβασα, είμαστε λέει κρυπτοχριστιανοί και κρατάμε πίστη, κρατάμε Θεό, κρατάμε τα πάντα. Αυτοί κρατάνε τα πάντα, εμείς δεν κρατάμε μάλλον τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι εκεί. Μακάρι να είναι και λίγο εδώ, αλλά εκεί είναι σίγουρο. Σιγουρότατο.